όπως και οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου που γιορτάζω σήμερα μαζί με τον Τιμόθεο, έτσι που μας νοθετεί ο Απόστολος Παύλος με το παράδειγμά του, όπως είπε και στον Τιμόθεο, έτσι είπε και στο Σταχή και στους υπολείπους που γιορτάζουν σήμερα, και τους είπε: «Τέκνο Τιμόθε, παρακολουθικάς μου τη διδασκαλία, την προθέση, την πίστη κλπ. Ξέρεις, οι θέλοντες ευσεβώς διωχθήσατε πρώτο, παιδί μου. Και βλέπεις ότι κι εγώ διώκομαι. Βλέπετε, δείχνει ένα παράδειγμα ο ίδιος, όχι κάποιον άλλον, όχι κάποιος άλλος, αλλά τον εαυτό του. Κάτι το οποίο σήμερα ή κάθε εποχή δεν τολμούμε να το κάνουμε. Κι όμως αυτό είναι το σωστό. Αυτό το βλέπαμε στους γεροντάδες μας και στις γερόντισες, οι οποίες έδειχναν με το παράδειγμά τους αφενός, αλλά και με το λόγο τους, ο οποίος σου έλεγαν εμπειρίες από τη ζωή τους και έπαιρνε θάρρος και δύναμη. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε διάφορα κείμενα κλπ. Για να πούμε στον άλλο κάτι, επειδή αμφιβάλλει για σένα ή επειδή δεν δέχεται σένα ή επειδή έχει άλλους λογισμούς για σένα. Κι όμως αυτό ήταν το σωστό. Κι εγώ όταν είχα ένα πνευματικό μακαριστός τώρα, πατέρα Γεώργιος, δεν μου έλεγε νηστεύαν κάποιοι. Εγώ, παιδί μου, σήμερα έτσι νηστεύω. Έτσι εκρατεύομαι. Έτσι κάνω εκείνο, έτσι κάνω το άλλο. Και έπαιρνα θάρρος και δύναμη. Σήμερα λοιπόν χρειάζεται να ξαναδούμε ξανά τον Παύλο μας, να τον έχουμε ως πρότυπο. Αλλά σήμερα σκέφτηκα, επειδή οι μέρες κοντοσυγώνουν και αρχίζουμε να βλέπουμε τα ευλογημένα Χριστούγεννα ενώπιό μας. Συγχωρέστε με. Και ο Άγιος Νικόλαος, ο Βελιβίδοβιτς, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, θα έλεγε κανείς, είναι ένας Άγιος ο οποίος με τα βιώματά του αφενός, αλλά και με τις επιστολές του αφετέρου, μας βοηθάει να δούμε κάπως διαφορετικά, έτσι όπως θα έπρεπε ίσως. Η λέξη έπρεπε, συγχωρέστε με, δεν αρμόζει σε εμάς τους χριστιανούς. Είναι τα παράπονα και τα ωραία λόγια μιας κοπέλας, η οποία είναι μοναχική γυναίκα, το όνομά της είναι Ιωάννα. Παραπονείτε για τη μοναξιά, είναι η επιστολή που έχει στείλει στο γέροντα αυτό και Άγιο της Εκκλησίας μας και Επίσκοπο, τον Άγιο Νικόλο. Για τη μοναξιά στη μέση της μεγάλης αυτής πόλης. Τόσος λαός γύρω σου κοχλάζει σαν μυκοφωλιά και εσύ και πάλι αισθάνεσαι σαν την έρημο. Στις μεγάλες γιορτές η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Παντού πλημμυρίζει η χαρά, ενώ σε σένα σε πιέζει η λύπη. Οι εορταστικές ημέρες του Χριστουγέννου και της Ανάστασης σου φαίνονται σαν κάποια αδιαδοχία, τα οποία εσύ γεμίζεις με δάκρυα, όταν αυτές οι Άγιες γιορτές βρίσκονται μακριά, πίσω ή μπροστά σου, αισθάνεσαι πιο ήρεμη. Αλλά όταν πλησιάσουν και έρθουν καλή ώρα όπως τώρα, η θλίψη και η ερημιά κυριεύουν την ψυχή σου. Αυτά λέει ο Άγιος και τις ομολογεί. Σε αυτό να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ως πνευματικός που είμαι, πολλές φορές πολλά πνευματικά μου παιδιά, και ειδικά μερικά τα οποία είχαν και οικονομική έτσι, επιφάνεια και λοιπά, θέλανε να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό και πάνε φυσικά και πάνε από εδώ και πάνε από εκεί και να γεμίσουν την μέρα τους. Δεν αντέχουνε, κλαίνε,
χτυπιώνται, μελαγχολούν, πρίζονται τα μάτια τους. Μάλιστα ένα αγόρι μου λέει, δεν θέλω να φτάνει αυτή η μέρα. Ούτε Χριστούγεννα, ούτε Θεοφάνεια, αφού θα σου πω κάτι. Λέω, ρε, πες το. Μου λέει, και η Κυριακή για μένα είναι πρόβλημα. Έρχομαι στην εκκλησία και μετά φεύγω. Και μετά είμαι μελαγχολικός. Γιατί, λέω, παιδί μου. Μα δεν βλέπεις, δεν υπάρχει κανένας. Τίποτα απολύτως δίπλα μας. Μήπως όμως φταίμε κι εμείς. Και αυτό θα πρέπει να προσέξετε τώρα τι λέει η Ιωάννα, που είναι πέρα και πέρα αληθινό και τόσο μακρινό σε εμάς πολλές φορές. Τι να σου κάνω. Θα σου οδηγηθώ την ιστορία για τα Χριστούγεννα της Ιωάννας, διότι ίσως σε αφελήσει και να σου δημιουργήσει έτσι μέσα σου χαρά, ελπίδα, υπομονή, πίστη και αισιοδοξία. Θα αφήσω όμως να σου διηγείται εκείνη όπως τα είχε διηγηθεί σε μένα, έτσι λέω και εγώ σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά, που πολλές φορές διαμαρτύρονται ότι όταν είναι Χριστούγεννα δεν αντέχουν κλπ. Εκτός κι αν έχουν οικογένεια. Και εκεί πάλι τους βλέπεις μελαγχολούν, τι θα κάνουμε, τι θα φτιάξουμε κλπ. Δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, ανοίγουμε εισαγωγικά, που σημαίνει όταν λέγαμε στο σχολείο ανοίγουμε εισαγωγικά, είναι ακριβώς ό,τι λέμε. Λοιπόν, 40 και κάτι χρόνια βλέπω εγώ αυτόν τον κόσμο σαν γυναίκα. Ποτέ καμιά χαρά. Εκτός από λίγη σαν παιδί στο σπίτι των γονέων μου. Αλλά μπροστά στον κόσμο δεν έδειχνα λυπημένη. Ακούτε τι λέει. Δεν έδειχνε λυπημένη μπροστά στον κόσμο. Μπροστά στους ανθρώπους υποδιώγου τη χαρούμενη και στη μοναξιά έκλαιγα. Όλοι με θεωρούσαν ένα ευτυχισμένο πλάσμα. Αφού ως τέτοια έδειχνα. Ακούω όλοι γύρω μου παραπονούνται. Και οι έγκαμοι και οι άγαμοι. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Όλοι. Και σκέφτομαι, γιατί κι εγώ να παραπονιέμαι στους δυστυχισμένους για τη δική μου δυστυχία και μόνο να αυξάνω τη λύπη γύρω μου, Θεέ. Να δείχνω χαρούμενη, έτσι θα είμαι πιο χρήσιμη στο δυστυχισμένο κόσμο, ενώ το μυστικό μου θα το κρύβω μέσα μου, συνεχίζει η Ιωάννα, και θα κλαίω στη μοναξιά μου. Προσευχόμουν στο Θεό για να μου εμφανιστεί με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον μόνο ένα δάκτυλό του να αισθανθώ. Προσευχόμουν έτσι για να μην σβήσω από την κρυμμένη λύπη. Το ακούω συνέχεια αυτό, μου το γράφουν συνέχεια, μου το στέλνουν συνέχεια. Όλα αυτά είναι λες και βλέπω τα περισσότερα πνευματικά μου παιδιά, δόξα τω Θεώ. Στέλνουν συνέχεια, μου λένε. Μπορώ, δεν αντέχω, δεν κάνω, δεν φτιάχνω, δεν ράνω. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά θα μας βοηθήσει ο Άγιος Νικόλος με την ευλογημένη αυτή Ιωάννα. Λοιπόν, από κάθε είσοδο, από κάθε έσοδο που έχω, που έκανα ελεημοσύνη, οπουδήποτε έβρισκα ευκαιρία, επισκεπτόμουν αρρώστους και ορφανούς και έφερα χαρά με τη δική μου φαινομενική χαρά. Αυτό δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Εμείς δεν το έχουμε πετύχει. Δεν υπάρχουν χαρούμενα πρόσωπα. Δεν υπάρχει χαμόγελο. Δεν υπάρχει αισιοδοξία τίποτα, γιατί δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει υπομονή. Άρα λοιπόν πώς θα βρούμε αισιοδοξία, πώς θα βρούμε το χαμόγελο. Είναι πρόβλημα. Άλλο γελάει κα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 , ό,τι και να πεις, πέθανε και κακακακακακακα. Και λες τώρα, γιατί να πει ο Θεός να τον αναπαύσει, κακακακακα λέει. Τι είναι αυτό, σε θυμίζει λίγο την Καρακάξα. Η Καρακάξα, ξέρετε, δεν υπάρχει για τα παιδιά της. Ας προσέξουμε λιγάκι. Τέλος πάντων.
Πιστεύω σε σένα, αγαθέ μου, Θεέ. Έλεγα συχνά, συνεχίζει ο Άννα. Αλλά σε παρακαλώ εμφανίσου μου, με κάποιο τρόπο για να σε πιστέψω, ακόμα περισσότερο. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που αναφέρει τον Πέτρο που το είπε αυτό. Επαναλάμβανα αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο και πράγματι βίωσα να μου εμφανιστεί ο Κύριος. Μάλιστα. Για να δούμε πώς εμφανίστηκε ο Κύριος. Δυσκολότατες για μένα ήταν οι μεγάλες γιορτές. Μετά τη Θεία Λειτουργία, κληρώμουν στο δωμάτιο. Όπα, όπα, δόξα τω Θεώ. Και έκλαιγα ολόκληρα τα Χριστούγεννα, αλλά και την Ανάσταση. Όμως τα προηγούμενα Χριστούγεννα εμφανίστηκε ο Θεός. Πώς εμφανίστηκε ο Θεός? Αυτό έγινε ως εξής. Πλησίαζε αυτή η μεγάλη μέρα. Εγώ αποφάσισα να ετοιμάσω όλα έτσι όπως η μητέρα μου ετοίμαζε. Και κρέας, και ζυμαρικά, και γλυκά, και όλα τα άλλα. Άπλωσα σανό στο σπίτι, πέταξα από 3 καρύδια σε κάθε γωνιά του δωματίου. Ας είναι η Αγία Τριάδα ελεήμων σε όλες τις 4 πλευρές του κόσμου. Και κάνοντας όλα αυτά, ασταμάτητα προσευχόμουν. Κύριε, Κύριε, στείλε μου επισκέπτες, αλλά εντελώς πεινασμένους και φτωχούς. Έτσι ζήταγε η Ιωάννα. Σε παρακαλώ, εμφανίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πού και πού μου έρχονται οι σκέψεις, οι σκέψεις. Τρελή Ιωάννα, τι επισκέψεις περιμένεις τα Χριστούγεννα? Αυτή την Άγια Μέρα ο καθένας βρίσκεται στο σπίτι του. Ποιος θα μπορούσε να έρθει ως επισκέπτης εσένα? Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα. Όμως και πάλι επαναλάβανα εκείνη την προσευχή και ετοίμαζα το σπίτι μου. Όταν τα Χριστούγεννα γύρισα από την εκκλησία, άναψα το κερί, ωραίο, άναψα το κερί, μπα, ναι, ετέστρωσα το τραπέζι, έβαλα όλα τα φαγητά και τότε άρχισα να περπατώ από εδώ και από εκεί στο δωμάτιο. Θεέ μου, μη με εγκαταλείψεις, πάλι προσευχόμουν. Στο δρόμο λίγη περνούσα, είναι Χριστούγεννα, αλλά και ο δρόμο μας είναι απόμερος. Όμως, μόλις το χιόνι έτριζε κάτω από τα πόδια κάποιου, εγώ πεταγόμουν στην πόρτα. Άρα γίνω επισκέπτης μου. Δεν είναι όμως. Να, προσπέρασε. Το μεσημέρι ήρθε και πέρασε. Και εγώ μόνη. Άρχισα να κλαίω. Να κλαίω και και κράβγαζα. Τώρα βλέπω, Κύριε, ότι με κατέληψες εντελώς. Κάτι μας θυμίζει από όλους μας. Με κατέληψες εντελώς. Έκλαιγα, έτσι και σιγοέκλαιγα συνεχώς. Συνεχώς έκλαιγα. Μέσα μου βουβά. Ξαφνικά χτύπησε κάποιος την πόρτα. Και εγώ άκουσα φωνές. Δώσ' αδελφέ, δώσ' αδελφή. Γρήγορα έτρεξα και άνοιξα την πόρτα. Μπροστά μου, ένας τυφλός και ο οδηγός του που τον οδήγησε τον τυφλό. Και 2 σκυρμένοι, κουρελιασμένοι, παγωμένοι. Και οι 2 αυτοί. Ο Χριστός γεννήθηκε, Κύριε μου, φώναξα. Εγώ χαρούμενα. Αληθώς γεννήθηκε. Κροτάλησαν με τα δόντια εκείνοι τρέμοντας. Έλεος, αδελφοί, ελέησέ μας, σε παρακαλώ. Δεν σου ζητάμε χρήματα. Από το πρωί κανένας δεν μας πρόσφερε ψωμί. Λίγα λεφτά ή ένα ποτήρι μερακή. Πεινάμε πολύ. Εγώ πέταξα από τη χαρά μου ως τον 3ο ουρανό, λέει η Ιωάννα. Τους οδήγησα στο σπίτι και τους έβαλα στο γεμάτο τραπέζι. Τους έρβηρα κλαίγοντας από χαρά. Εκείνοι με ρωτούσαν παραξενεμένοι. Γιατί κλαις, Κυρία? Από χαρά, Κύριε μου. Από καθαρή και φωτεινή χαρά. Εκείνο για το οποίο προσευχόμουν στο Θεό
ο Θεός μου το έδωσε. Μερικές μέρες εγώ του προσεύχομαι και μου στέλνει ακριβώς τέτοιους επισκέπτες όπως είστε εσείς. Και να, αυτός μου έστειλε, ο Ιησούς Χριστός μου. Δεν ήρθατε εσείς εδώ τυχαία, αλλά σας έστειλε ο αγαθός μου Κύριος, ο φιλάνθρωπος, ο ελεήμων, ο θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό σήμερα μου φανερώθηκε μέσα από εσάς. Αυτά είναι τα πλέον χαρούμενα Χριστούγεννα στη ζωή μου. Τώρα ξέρω και γνωρίζω πλέον ότι είναι ζωντανός ο Θεός μας. Δόξα σε Κύριο και ευχαριστία. Και κλείνω τα εισαγωγικά. Αμήν. Απάντησα, αγαπητοί μου επισκέπτες. Τους κράτησα στο βράδυ, τους γέμισα τις τσάντες και τους αποχαιρέτησα. Τέτοια ήταν τα προηγούμενα Χριστούγεννα της Ιωάννας. Δώσε Θεέ να είναι φέτος ακόμη πιο χαρούμενα. Προσευχή σου κι εσύ, κόρη, να σου φανερωθεί ο ουράνιος πατέρας με κάποιο τρόπο και στο Θεό, οι τρόποι είναι πολλοί και θα ζήσεις το θαύμα. Αλήθεια, το ζητάμε αυτό. Μην ετοιμάζεσαι για λύπη σε τούτη τη μεγάλη μέρα, αλλά να ετοιμάζεσαι για χαρά. Και ο Παναρωτικός και Παντελεήμων Θεός θα σε κάνει χαρούμενη, γιατί το θέλεις, γιατί το επιθυμείς, γιατί το ψάχνεις, γιατί παλεύεις μέσα σου αυτόν τον κακό σου εαυτό και προσευχή σου για τον συνάνθρωπό σου, για όποιος είναι αυτός, και βοήθησέ τον. Με εμείς ξέρουμε τους τρόπους, ή φανταζόμαστε, ή να ζητήσουμε από τον Θεό κάτι. Θυμάμαι μια χρονιά, είχε έρθει μια οικογένεια, δεν το είχα το κείμενο αυτό, δεν το γνώριζα, και έρχεται και μου λέει, Πάτερ, είμαστε τόσα αδέρφια, έχουμε στην οικογένειά μου, ο πατέρας μου είναι στο καροτσάκι, για από ατύχημα, προχθές χτύπησε. Τέλος πάντων θα σηκωθεί, όπως μας είπαν οι γιατροί, αλλά έχω ένα πρόβλημα σοβαρό. Τι παιδάκι μου έχεις? Η μητέρα μου έχει πρόβλημα ψυχολογικό και εγώ δεν μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα. Του λέω, παιδάκι μου, λέω, στην τσέπη μου δεν υπάρχει τίποτα. Θα κοιτάξω, περίμενε λιγάκι. Έψαξα από εδώ, από εκεί, λέω, κάτι θα βρω, ανοίγω το κουτί. Της αγάπησε και βλέπω ένα φάκελο. Το παίρνω και το δίνω ακριβώς, όπως ήταν, πάρτο. Γιατί έτσι συνήθως κάνω. Δεν έρευνω να πω, ξέρετε, είναι τόσα, πάρτε τόσα, κάτι τόσα. Ό,τι βάζει ο πιστός, αυτό είναι για τους ανθρώπους. Τι να μοιράσεις. Άμα είναι μοιρασμένα, τα μοιράζουμε. Αυτή είναι η αρχή μου, έτσι έμαθα από τον κατηχητή μου. Το Γεώργιο Οικονόμου, η Ιωαννία του Ιμνήμη, ένας άγιος άνθρωπος. Αυτά δίνω τον άνθρωπο, φεύγει. Μετά από δύο μέρες έρχεται το Αγίου Στεφάνου. Έρχεται στην εκκλησία, εγώ δεν το θυμόμουν. Του λέει, Πάτερ, μπορώ να σας πω κάτι, ορίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το ρεύμα πληρώσαμε. Και το νερό πληρώσαμε. Και το φαγητό έφτασε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι. Αφού πήρα και στα μικρά μου αδελφάκια, ήταν 8 αδέλφια, 7, συγγνώμη, 7 πατέρας, η μάνα, 9 άνθρωποι, πήρα και μερικά δώρα και τους έδωσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, δεν θέλω να πεις το ποσό. Θέλω να σε βλέπω χαρούμενο. Όμως, αυτή είναι μια χαρά της όψης. Κοίταξε τη δεύτερη χαρά. Μου λέει, ποια είναι αυτή? Να εξομολογήσει και να εκκλησιάζεσαι και να προσεύχεσαι και να μελετάς το Λόγο του Θεού, παιδάκι μου. Και μου λέει, σας ευχαριστώ, Πάτερ. Σήμερα είναι αυτό το παλικάρι ηγούμενο σε ένα μοναστήρι της Ελλάδος. Και μου στείλε προχθές ένα γράμμα και μου λέει, Πάτερ, δεν με θυμόστε, βεβαίως, είμαι ο Τάδε, δοξάζω τον Θεό, που εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν τα ωραιότερα Χριστούγεννα της ζωής μου. Και του έγραψα το εξής: μην ξεχνάς από τη θέση που είσαι
Όταν βάζεις το χέρι στην τσέπη, ό,τι έχεις δίνεις. Ό,τι πιάνει. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα. Έπιασε ένα, έδωσε ένα. Έπιασε 100, έδωσε 100. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να κάνουμε μέτρημα. Ό,τι πέπιασε το χέρι, το έδωσες. Το έδωσες, έφυγες. Δεν έχεις κάτι, δώσε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Ό,τι έχεις. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Πιστεύω και έχουμε ο Άγιος αυτός Πατέρας που είναι στον Άγιο Δώρος, ο Θεός να τον στηρίζει και να τον ευλογεί και να τον χαριτώνει και να του δίνει χαρά και ευλογία από τους γεροντάδους του μακαριστούς και από τις γερότησες, έτσι ώστε η οικογένειά του η οποία χαίρεται γι' αυτό το οποίο έγινε, γι' αυτό το οποίο με τη χάρη του Θεού τον κόσμησε ο Θεός και μέσα από την ευλογία του Χριστουγέννου ο Θεός τον οδήγησε σε ένα άλλο μονοπάτι, πιο δύσκολο φυσικά, πιο ανηφορικό, αλλά αυτός ο Γολγοθάς φτάνει στη Σταύρωση. Μετά τη Σταύρωση η Ταφή, μετά την Ταφή η Ανάσταση και μετά την Ανάσταση η Ανάληψη στους ουρανούς, δηλαδή η θέωσή σου που ζεις με τον Χριστό, αυτό που αγαπάμε και πιστεύω και εσείς τώρα αγαπάτε και το λατρεύετε. Δεν αξίζει να ζούμε στον κόσμο αυτό, εάν δεν αγαπάμε τον Ιησού Χριστό.